Φίλε και φίλοι, στην προηγούμενη ενότητα είχα τονίσει τη δύναμη της εμπιστοσύνης ως καταλήτη για την πραγματική ευημερία. Σας είχα πει μάλιστα ότι έστειλα και δύο προτάσεις ειδικέ στον Πρωθυπουργό της χώρας. Η μία με τίτλο «Στρατηγικό σχεδιασμό Ροδόπη εμπιστοσύνη και συμμετοχική ευημερία» και η άλλη προτείνει την δημιουργία ενός μηχανισμού συντονισμού, εποπτείας του σχεδιασμού, του έργου και δράσεων επικοινωνίας, ακριβώς για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή του όποιου στρατηγικού σχεδιασμού για την περιοχή μας. Θέλω όμως να εξειδικεύσω, όπως το είχα πει και, την, και σε άλλες αναφορές μου, ότι θα έρθει η στιγμή που θα μιλήσουμε πιο ειδικά. Α μιλήσουμε λοιπόν για το στρατηγικό σχέδιο Θράκη, εμπιστοσύνη και συμμετοχική ευημερία. Δεν μπορούμε να μένουμε μόνο στις δάφνες μας ότι έχουμε κάνει προτάσεις. Διότι υπάρχει μία τεράστια πληθώρα, μία πολύ μεγάλη δεξαμενή προτάσεων, Μες δεν είναι, και προσωπικών, και σωματιακών, και από το πόρισμα τη Διακομματική Επιτροπή, μια τεράστια δεξαμενή, ακόμα, ακόμα και από αυτό το πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα Ελλάδα 2.0, από το Ταμείο Ανάκαμψη και Αθεκτικότητα, επιτρέψτε μου να πω κάτι που ακριβώ έρχεται εδώ να δημιουργήσει την αίσθηση τη ευστοχία, νομίζω, αλλά και τη εμπιστοσύνη. Δεν μπορούμε να μείνουμε σε αποσπασματικέ ή ασύνδετε μεταξύ του προτάσει. Όταν μιλούμε όμω για ολιστικό στρατηγικό σχεδιασμό, οφείλουμε να εστιάζουμε σε προτεραιότητε οι οποίε είναι οι μεγάλε ανάγκε και μάλιστα να συνδυάζονται μεταξύ του. Να συνδυάζονται πραγματικά μεταξύ του. Και προτεραιότητε, αλλά και να συνδυάζονται. Πάμε λοιπόν να δούμε. Τι είναι η άμεση προτεραιότητα εδώ όσον αφορά την ανάπτυξη. Είναι τρία-τέσσερα προγραμματάκια. Άμεση υποστήριξη νέων τεχνολογιών και νέων συνεργειακών σχημάτων στην πρωτογενή παραγωγή. Και τα λέω όλα επιγραμματικά φυσικά, γιατί δεν μπορούμε σε ένα εξάλεπτο να τα πούμε όλα. Δεύτερον, υποστήριξη της πρωτογενούς παραγωγής με δημιουργία επιτέλους μεγάλων δεξαμενών ταμιευτήρων νερού οι οποίοι θα χρησιμοποιούν φυσικά με σύγχρονου τρόπου, με υπόγειου σωλήνε για την υποστήριξη τη αγροτική οικονομία αλλά και τη κτηνοτροφία αλλά και για την πυρόσβεση. Ένα τρίτο. Πολύ ωραίε είναι οι ΑΠΕ, μια χαρά είναι οι ανεμογεννήτριε, αλλά νομίζω η καλύτερη επιλογή μα μαζί με τα αεολικά πάρκα, κυρίω σε θαλάσσιες περιοχέ, είναι η δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων. Είναι η δημιουργία φωτοβολταϊκών Εξαιρετικά σημαντικό αυτό να το κάνουμε. Σε κάθε χωριό, σε κάθε μεγάλο οικισμό, να υπάρχει ο τρόπο κάθε χωριό με το δική, δικό του διοικητικό συμβούλιο να έχει τζάμπα ρεύμα, αλλά και να δίνει όπου υπάρχει ανάγκη και περίσσευμα, π.χ. στη ΔΕΗ και σε επιχειρήσει. Εξαιρετικά σημαντικό σε αυτό το κομμάτι όμω, για να μην μπούμε για του δρόμου και την απίστευτη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι υποδομέ, μια άλλη προτεραιότητα. Έχουμε τόσους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπειρία και όμως φεύγουν στο εξωτερικό. Υπάρχει διαρροή, υπάρχει τεράστια δημογραφική αποσάθρωση. Τι θα τους κάνουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν εμπειρία από τα παιδικά χρόνια, αλλά δεν έχουν μια πιστοποίηση. Αυτούς λοιπόν, καλό θα ήταν να τους εντάξουμε σε αυτό που λέω ΠΤΑΕ, δηλαδή Περιφερειακά Τμήματα Αναπτυξιακή Εξειδίκευση, που την τη περιφέρεια και με μια ταχύρυθμη κατάρτιση σε αυτά που έτσι κι ξέρουν, ε? και με επιδότηση παρακαλώ, π.χ. 6 μήνε, να εξειδικεύονται σε αυτά που ξέρουν, ώστε να γίνονται ειδικοί, ειδικευμένοι εργάτε και να μένουν εδώ και να παράγουν πλούτο σε αυτά που ξέρουν, όχι μόνο σε καινούργια στοιχεία. Ε, δεν είναι. Άρα έχουμε και ένα πλεονέκτημα το οποίο θα προσαρμόζεται στα αναπτυξιακά πλεονεκτήματα τη περιοχή μα. Ένα άλλο πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη νομίζω είναι και οι απόφοιτοι αυτών των πτάι που θα πρέπει να πιστοποιητικό αλλά και οποιοδήποτε άλλοι, να πηγαίνουν να δουλεύουν ως ειδικευμένοι εργάτες σε βιομηχανικά οικοσυστήματα στη βιομηχανική ζώνη σε βιομηχανικά οικοσυστήματα που η μία βιομηχανία θα είναι κρίκος που θα την άλλη. Και έτσι τα πολλά κουφάρια μπορούν να πάρουν ζωή, τουλάχιστον κάποια από αυτά. Φεύγουμε από τα αναπτυξιακά. Α δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε και σε ένα ειδικό κομμάτι που λέγεται τουρισμό. Στον τουρισμό έχουμε τεράστια πλεονεκτήματα, τα οποία δυστυχώ δεν τα έχουμε αξιοποιήσει. Αυτή είναι η αλήθεια.